Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στις κρίσεις της πυροσβεσκής. Συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Αρχηγού του Πυροσβεσκού Σώματος Αντιστράτηγου Βασίλη Μαθεόπλου, το Ανώτερο Συμβούλιο για τη Διενέργεια Τακτικών Κρίσεων. Έχουμε κρίση στην Δυτική Μακεδονία. Νέος Γενικός Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεσκών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας είναι ο κύριος Ανδρέας Παπαζαχαρίας, τον οποίο φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΚΑΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαζαχαρία, και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, εσάς και τους τηλεθεατές. Είδαμε, να είστε καλά, είδαμε με τις κρίσεις πλέον προαχθήκατε στο βαθμό του Αρχιπύραρχου. Είστε ο νέος Γενικός Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεσκών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρώτο σχόλιο, γιατί το τελευταίο διάστημα ήσασταν και διοικητής του παρατήματος της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Κατάγομαι από τη Δυτική Μακεδονία, από τον νομό Κοζάνης, οπότε καταλαβαίνετε ότι η επιθυμία μου ήταν να, σαν περιφερειακός διοικητής, να τοποθετηθώ σε αυτή την περιφέρεια. Έχω διατελέσει διοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γρεβενών και μέχρι πρότινος διοικητής Σχολής Πυροσβεστών. Οπότε θεωρώ ότι θα ανταπεξέλθω στα καθήκοντά μου. Έχω από την πλευρά μου όλη την θέληση και τις δυνάμεις, ούτως ώστε να ανταποκριθώ κάθε φορά που οι συμπολίτες μας έχουν ανάγκη, κάθε φορά που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Μάλιστα. Είναι δύσκολος ο ρόλος που αναλαμβάνετε, κύριε Γενικέ, γιατί έχετε όλη τη Δυτική Μακεδονία σε μια περίοδο τέτοια. Οπωσδήποτε, και όλοι το βλέπουμε, το τελευταίο διάστημα η πολιτική προστασία μαζί με την οικονομία θεωρώ ότι μονοπολούν το ενδιαφέρον, είναι το ενδιαφέρον συζήτησης σε όλους τους χώρους που βρισκόμαστε. Άρα η πολιτική προστασία είναι ένας τομέας στον οποίο όλοι εστιάζουμε και εμείς ιδιαίτερα, μια και η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ο κύριος βραχίωνας της πολιτικής προστασίας, πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από τις παρούσες συγκυρίες. Μάλιστα. Με τι εντυπώσεις τώρα όμως φεύγετε από την Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας σε ένα παράρτημα, μια σχολή που έγινε ευρύτερα γνωστή, έχει λειτουργεί σχεδόν τον τελευταίο ένα χρόνο, γιατί ήταν ο πρώτος διοικητής του παρατήματος αυτής της σχολής. Η σχολή για την και έγινε και έργο κιόλας, ναι. Η σχολή για την ακρίβεια λειτουργεί για 2,5 σχεδόν χρόνια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι την ξεκινήσαμε, εγώ ήμουν ο πρώτος διοικητής που ξεκίνησε τη σχολή και μπορώ να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Αφενός αποδέχομαι την τιμή που μου έγινε να μου προταθεί η θέση του Γενικού Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας. Αφετέρου αφήνω τη σχολή για την οποία την ξεκινήσαμε από το μηδέν στην κυριολεξία. Σήμερα έχει καθιερωθεί μέσα στην ελίτ των στρατιωτικών σχολών. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις βάσεις αγωγής της πανελλαδικές εξετάσεις. Και θα είμαι ευτυχισμένος εάν καταφέρω τώρα στις επόμενες 15 μέρες πρώτο Θεός να παρευρεθώ στην τελετή ορκομοσίας των πρώτων αποφύτων της σχολής μας από το παράρτημα που υπάρχει στην Πτολεμαΐδα. Πόσοι απόφοιτοι είναι? Θα αποφοιτήσουμε 89 δόκιμοι και θα ονομαστούν πυροσβέστες. Μάλιστα. Και αυτοί μετά από το Σεπτέμβριο θα έρθουν καινούργοι να φοιτήσουν στη σχολή. Έτσι γίνεται. Υπάρχει μια διαρκής ροή. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχουν μέσα πρώτο και δεύτερο έτος. Αυτοί που θα αποφοιτήσουν είναι η τρίτο ετής. Ναι. Η σχολή διαρκεί συνολικά. Η σχολή είναι διάρκειας 5 εξαμήνων, οι σπουδές. Οπότε ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε 201 άτομα, 97 δευτεροετής και 104 πρωτοετής. Υπάρχουν 201 σπουδαστές στη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. Πολύ ωραία. Αναλάβατε τα καθήκοντά σας από σήμερα, είστε ως γενικός? Έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου. Ποιοι είναι οι στόχοι του Ανδρέα του Παπαζαχαρή, έτσι για να ολοκληρώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα για την πυροσβεστική? Ποιοι είναι οι στόχοι του νέου γενικού της πυροσβεστικής για το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαζαχαρία, για να κλείσουμε με αυτό? Όπως προείπα, η πολιτική προστασία είναι εκείνος ο τομέας ο οποίος είναι στην αιχμή του δόρατος και στην αιχμή του ενδιαφέροντος. Μάλιστα. Όλων μας. Θα προσπαθήσω προσωπικά και θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις και να έχω και τη βοήθεια του Θεού, ώστε να ανταπεξέλθω στα αιτήματα των καιρών. Θέλουμε το
Εθνικό Σώμα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξυγχρονισμένο. Το θέλουμε με προσωπικό το οποίο θα βρίσκεται σε μια διαρκή διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση, ούτως ώστε να ανταπεξέλθουμε στα ποικίλα, τις ποικίλες ανάγκες και, και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Μάλιστα. Όποτε και όπου μας καλούν.